Θέλεις ο δρόμος προς τη δόξα να είναι σύντομος και απλός? Τότε μπες x3game.com για φθηνά και αξιόπιστα coins. Χρησιμοποίησε τον κωδικό NOIDEX για 8% off και το link θα το βρεις κάτω στο description. Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο 11ο επεισόδιο Road to Glory. Δεν ξέρω γιατί το είπα έτσι, δεν θα το κόψω. Άντε πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ξεκινάμε με gold upgrade από ό,τι βλέπω εκεί πέρα έχω βάλει. Θα κάνω μερικά gold upgrade. Να ξέρετε ότι δεν έχω βάλει για κάποιο λόγο, δεν έγραψα. Πετύχαμε μπακαγιόκο, θα τον δείξω κάποια στιγμή. Τον έχουμε untradeable, μπακαγιόκο από αγγλικό. Κάποια στιγμή θα ξανακάνουμε αγγλικό, θα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα τον μπακαγιόκο. Οπότε πολύ καλό το ότι τον πετύχαμε σε gold upgrade. Οπότε θα κάνουμε μερικά SBC, gold upgrade δηλαδή, δεν κάνουμε κάποιο άλλο SBC και θα δούμε τα τελευταία 15 match για το Weekend League. Τα οποία τα έπαιξα όλα τη Δευτέρα. Ένα νομίζω μόνο έχω χάσει, δεν ξέρω τι σκατά έγινε με αυτό το match. Άρα 14 θα δείτε εσείς εδώ, 15 έπαιξα την Κυριακή. Επίσης σήμερα δεν θα έχει το live που έχουμε στα δύο προηγούμενα επεισόδια, γιατί εκείνη την ώρα που τελείωσε τα παιχνίδια δεν έκανα το live. Οπότε δεν θέλω να είναι μούφα το live. Δεν έκανα live, οπότε θα τα πούμε εδώ πέρα. Το πώς καταλήξαμε και γιατί καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε και όλα αυτά. Λίγο περίεργο αυτό το Weekend League τέλος πάντων, αλλά τι να κάνουμε. Τουλάχιστον μπορώ να πω ότι καταφέραμε να βγούμε elite. Τώρα θα δείτε στο Weekend League, στο gameplay, θα δείτε πού ακριβώς καταλήξαμε. Πάντως ήταν λίγο περίεργο το Weekend League, πήγε λίγο να μου χαλάσει και κυρίως έφταιγα εγώ, αλλά δεν έφταιγα λόγω το πώς έπαιζα. Έφταιγα λίγο από το ίντερνετ, δηλαδή έφταιγε το ίντερνετ το δικό μου. Δεν έφταιγα εγώ συγκεκριμένα, το δικό μου το ίντερνετ. Δεν ξέρω τι είχε πάθει. Επίσης, αν έχετε παρατηρήσει, παίζω συνέχεια εντός έδρας. Για κάποιο λόγο μου είχε κολλήσει να παίζω εντός έδρας. Βέβαια, έχω ακούσει να ξέρετε ότι καλύτερα να παίζεις εντός έδρας, ότι έχεις καλύτερη σύνδεση εντός έδρας. Για κάποιο λόγο όμως δεν υφίσταται, δεν είχε γι' αυτό. Weekend League δεν ξέρω, δεν δούλευε αυτό για μένα. Στα τελευταία παιχνίδια, ειδικά από το Σάββατο το βράδυ και μετά, για κάποιο λόγο δεν δούλευε αυτό. Κάποια παιχνίδια τα έπαιξα στο σπίτι μου τη Δευτέρα. Τα τελευταία παιχνίδια, τα πρώτα 6 νομίζω από τα 15 τα έχω παίξει στο σπίτι μου, όχι εδώ πέρα που είμαι τώρα. Που έχω fast path στο σπίτι, εκεί ήταν μια χαρά το gameplay. Μετά ξανάρθα εδώ το βράδυ της Δευτέρας, δεν ήταν και πάλι καλό το internet. Συνέχισα να παίζω, πραγματικά δεν ήξερα τι πήγαινε λάθος. Ένιωθα πολύ οι παίκτες μου να μην μπορούν να στρίψουν. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Δεν μπορούσα να στρίψουν οι παίκτες μου πραγματικά. Ένιωθα ότι ήμουν αργός στο gameplay, ο τέλος με καταλάβαινε συνέχεια, αλλά αυτό γινόταν με κάθε αντίπαλο. Και λέγα, δεν μπορεί κάθε αντίπαλος να με καταλαβαίνει και κάθε αντίπαλος να είναι καλός από μένα. Επίσης, τη Δευτέρα συνέχεια τύχαινα με υπερομάδες όπως αυτή που βλέπετε εδώ στο gameplay, που ήταν πάρα πολύ δύσκολος ο αντίπαλος. Στον οποίο έδωσα δύο γκολ για να με κερδίσει. Ένα είναι αυτό που με ισοφαρίζει στο 69. Πραγματικά κάνω τραγικό λάθος στην άμυνα. Δείτε την άμυνα που έπαιξε και μην παίξετε έτσι άμυνα ποτέ. Και θα δείτε και στο 2-2 τον ισοφαρίζω στην παράταση. Και κοιτάξτε στο 2-3 πάλι μην παίξετε τέτοια άμυνα ποτέ. Στο 2-3 που τρώω τον γκολ. Όπως είπα για το ίντερνετ, αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο γινόταν αυτό το πράγμα. Θα προσπαθήσω να περάσω και εδώ τη γραμμή σε fast path. Γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και εσείς να το κάνετε αυτό. Για να μην ρωτάτε πώς γίνεται, παίρνετε τηλέφωνο την εταιρεία που σας παρέχει το ίντερνετ, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Τους λέτε, θέλω να αλλάξω το προφίλ της γραμμής μου σε fast path. Παίρνετε το προφίλ της γραμμής σε fast path. Το μόνο πράγμα που μπορεί να αλλάξει στη γραμμή είναι να έχετε 1 MB λιγότερο download, ας πούμε. Δηλαδή, αν έχετε 10 ας πούμε, ή 8 download, θα έχετε 7 ή 9 ανάλογα πόσο έχετε. Δεν είναι κάτι τρελό, δεν αλλάζει κάτι τρελό. Αλλάζει όμως το ping και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στα online παιχνίδια. Να το ξέρετε, σε όλα τα online παιχνίδια χρησιμεύει να έχει χαμηλό ping. Αυτό κάνει το fast path. Χαμηλώνει πάρα πολύ το ping και βοηθάει στην καλύτερη απόκριση του παιχνιδιού. Οπότε θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω το ping πολύ χαμηλό με fast path. Ελπίζω μέχρι το επόμενο Weekend League να το έχω κάνει αυτό για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Επίσης, στα τελευταία παιχνίδια θα δείτε ότι θα παίξω εκτός έδρας. Για κάποιο λόγο, εκτός έδρας όταν έπαιξα στο σερβερ δηλαδή του αντιπάλου μου. Ουσιαστικά έτσι είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, αλλά έτσι έχω ακούσει. Ότι συνδέει το κοντινότερο σερβερ του home, αυτού που είναι home. Και όταν έπαιξα εκτός έδρας είχα καλύτερο gameplay στα δύο τελευταία παιχνίδια. Έπαιξα καλύτερα, ένιωθα καλύτερο το gameplay. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν στο μυαλό μου ή αν όντως συνέβαινε. Προφανώς ίσως όντως συνέβαινε, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ακριβώς. Πάντως ήταν κάτι πολύ σημαντικό γιατί, όπως είπα και το Σάββατο, όχι την Κυριακή που έπαιξα και είχα στα δύο συνεχόμενα παιχνίδια, πάλι έβλεπα το gameplay αυτό το πράγμα να είναι τόσο βαρύ, να μην μπορώ να παίξω, να μην μπορώ να κάνω γρήγορες πάσεις και όλα αυτά. Παρεμπιπτόντως, εδώ είναι ένας αντιπάλος ο οποίος ξαναπαίξαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Αν πάτε πίσω στο προηγούμενο επεισόδιο, στο 12ο λεπτό κάπου εκεί, παίζουμε ακριβώς με τον ίδιο αντίπαλο, ο οποίος δεν είχε ρουϊκό στα icon. Στο μεταξύ, μέσα σε δύο μέρες, απέκτησε ρουϊκό στα icon. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Πάντως, τον νικήσαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, θα τον νικήσουμε και εδώ. Και με Rage Quit μάλιστα. Οπότε, συνεχίζετε να βλέπετε το gameplay και εγώ
Συνεχίζω να διαβάζω comments από τα προηγούμενα επεισόδια. Όπως σας έχω πει, μαζεύονται πολλά σχόλια. Θέλω να τα διαβάζω όλα γιατί ό,τι σχόλιο αποθηκεύω το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, αν κάποιο σχόλιο το έχετε κάνει σε προηγούμενο επεισόδιο και ακόμα δεν το έχω πει, ίσως το πω σε επόμενο βίντεο να ξέρετε γιατί έχω μαζέψει πάρα πολλά και τώρα διαβάζω σχόλια από το προ-προηγούμενο επεισόδιο, από το ένατο επεισόδιο. Οπότε, έχω μαζέψει πολλά σχόλια τα οποία θα τα διαβάζω για να μην ξεμένουμε κιόλας από σχόλια. Να έχουμε να λέμε πράγματα, να ανοίγουμε θέματα, να σας λέω καινούργια πράγματα και να ρωτάτε καινούργια πράγματα και να ανταλλάσσουμε όπως έχουμε πει απόψεις για να βοηθιόμαστε. Οπότε πάμε στο επόμενο, όχι στο επόμενο, στο πρώτο σχόλιο αυτού του επεισόδιου, το οποίο είναι από τον Νίκος Τσιόπ. Εκεί σταματάει, Τσιόπ. Εύκολο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τονίζεται καπάλου. Λοιπόν, λέει Δήμο, αν για παράδειγμα ο Χάμες που έχει Once to Watch κάρτα πάρει μεταγραφή σε άλλη ομάδα, η κάρτα θα παραμείνει ως Bayern ή θα αλλάξει την ομάδα που έχει πάρει μεταγραφή. Συνέχισε την καλή δουλειά. Ευχαριστώ, φίλε μου. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση που περιγράφεις. Δεν νομίζω ότι γίνεται εύκολα αυτό. Πρώτον, ο Χάμες, το παράδειγμα που δίνεις, είναι δανεικός, οπότε δεν μπορεί να πάρει μεταγραφή. Αν γίνονταν κάτι, θα γύριζε πίσω στη Real. Αν γύριζε πίσω στη Real από δανεικός, νομίζω λογικά η κάρτα θα γινόταν πάλι τον χειμώνα που έχει τα Winter Upgrades και τους Winter Ones to Watch θα γινόταν πάλι Real, λογικά. Αλλά για κάποιο άλλο παράδειγμα, δηλαδή αν ένας παίκτης έχει πάρει κανονική μεταγραφή, να ξέρεις ότι από ό,τι γνωρίζω εγώ στις μεταγραφές, δεν νομίζω στο πρώτο εξάμεινο να μπορείς να πάρεις μεταγραφή σε άλλη ομάδα κατευθείαν από το ένα εξάμεινο στο άλλο. Νομίζω πως δεν γίνεται. Και αν γίνεται, δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω τι θα γινόταν πραγματικά. Αλλά στις μεγάλες μεταγραφές που είναι, ο Once to Watch είναι οι μεγάλες μεταγραφές. Δεν νομίζω, ας πούμε, ο Μπονούτσι για παράδειγμα πήγε τώρα στην Μιλάν να φύγει και να πάει σε άλλη ομάδα. Αυτά γίνονται μόνο με μικρές ομάδες, με μικρούς παίκτες. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι τέτοιο στην περίπτωση. Αλλά αν γινόταν, νομίζω ότι θα άλλαζε στα Winter Once to Watch. Οπότε θα υπήρχαν δύο κάρτες και θα αναβαθμιζόντουσαν και δύο. Λογικά θα ήταν λίγο awkward, αλλά. Δεν ξέρω. Λίγο περίεργο. Αλλά πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει. Ειδικά μην περιμένετε να γίνει κάτι τέτοιο ποτέ. Επόμενο σχόλιο είναι από τον Κώστας Ξηρός και λέει: Καλησπέρα Δήμο. Ευχαριστώ που επέλεξες την ερώτησή μου στο βίντεο 4 της σειράς. Τίποτα, φίλε μου. Αυτή τη φορά θα ήθελα να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι γίνεται σύγκριση ανάμεσα στις κονσόλες, π.χ. στο Xbox, το Weekend League είναι πιο εύκολο επειδή δεν έχει καλούς παίκτες. Ελπίζω να μην σε κούρασα και συγχαρητήρια για τους 10.000. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω ακούσει από αρκετούς αυτό. Άλλοι λένε ότι στο Xbox είναι πιο εύκολο, στο PlayStation 4 πιο δύσκολο, άλλο το ανάποδο. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από τα δύο. Ακόμα και μια μικρή διαφορά να υπάρχει σε κάποια κονσόλα είναι τόσο ελάχιστη που για παράδειγμα ένας παίκτης που τελειώνει γύρω στο Gold, Gold 3, Gold 2, Gold 1, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να πάει Elite σε μια άλλη κονσόλα ή θα πέσει στο Silver σε μια άλλη. Θα κοιμανθεί περίπου σε αυτά. Πιστεύω ότι πάνω κάτω είναι τα ίδια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, ένας παίκτης που μπαίνει top 100 ή είναι Elite 1 ότι θα πέσει άμα πάει σε μια άλλη κονσόλα που υποτίθεται είναι πιο. Δύσκολη αντίπαλη. Θα πάει Silver 3, ας πούμε, ή θα πάει Gold 1. Ενώ είναι Elite 1 παίκτης, Standard Elite 1 ή το 100 τέλος πάντων. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Είναι το matchmaking, είναι όλα αυτά. Γενικά είναι διαφορετικοί χρήστες, είναι διαφορετική κονσόλα, αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει το επίπεδο του FIFA. Δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι σχεδόν είναι το. Δηλαδή, αν υπάρχει διαφορά, είναι. Στο Xbox ξέρω εγώ είναι 50,1% και στο PlayStation 4 είναι 49,9%. Είναι τόσο μικρή διαφορά πιστεύω. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο επίπεδο των παικτών ανάμεσα στις κονσόλες. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι απλά μια εικασία και κάτι τίποτα παραπάνω. Επόμενο σχόλιο είναι από τον Παναγιώτη Χρυσάνθου και μου λέει: Γεια σου Δήμο και συγχαρητήρια για την καλή δουλειά. Η ερώτησή μου είναι αν ισχύει ότι μπορείς να πετύχεις packs αξίες 50 και 100 και αποτελείται η objectives. Το άκουσα και εγώ αυτό από πολλούς YouTubers, νομίζω ότι θα ισχύει για να το λένε. Σίγουρα κάποιοι έχουν πετύχει. Πρέπει να είσαι αρκετά τυχερός πιστεύω. Δεν νομίζω ότι είναι στα απλά βέβαια, στα ας πούμε πάρε ένα fitness και βάλει το ή πάρε ένα contract και βάλει το. Δεν νομίζω εκεί να σου δίνει 100k γιατί όλοι θα παίρναμε 100k και 50k κάθε μέρα. Πιστεύω είναι σε αυτά που σου λέει βάλε, ξέρω εγώ, δύο goal με. Ένα παίκτη από τη Ρωσία, ένα παίκτη από την Πορτογαλία και αυτά. Μπορεί να τύχει, ναι, να είσαι τυχερός μια φορά και να τύχει. Πιστεύω ότι ισχύει γιατί το έχω ακούσει ότι έχει γίνει και δεν νομίζω να είναι ψέμα αυτό. Εδώ είναι ένα τελείως τρολίστικο παιχνίδι. Βλέπετε ότι κάνω και τρολ πανηγυρισμούς και αυτά. Εγώ τον κατάλαβα από την αρχή με το που είδα την ομάδα του ότι τρολάρει. Εγώ πίστευα ότι θα παίζει από δεύτερο account. Γιατί έχει τελειώσει τα μάτια του στο κανονικό του account. Θα παίζει από δεύτερο account. Τελικά δεν ήταν έτσι. Μου έστειλε από μόνο του μήνυμα το αστείο είναι και με ρώτησε τι rank είμαι. Οπότε το ρώτησα και εγώ αν τρολάρει από δεύτερο account, μου είπε όχι, απλά πούλησα την ομάδα μου και παίζω με τους παίκτες που μου έχουν απομείνει για να πάρω τα monthly, να ανεβώ στα monthly μου λέει. Οπότε καλά κατάλαβα τρόλαρε, απλά δεν τρόλαρε από δεύτερο account, τρόλαρε παίζοντας για τα monthly χωρίς να τον πολύ ενδιαφέρει. Οπότε παίζω με τους loan, φαινόταν ότι παίζει λίγο χαλάρα, αλλά τελικά καταφέραμε και πήραμε την νίκη ενώ εμείς βρισκόμασταν υποπίεση. Είναι πάντα καλό αυτό. Πάντως καλό ήταν που τον ψυχολόγησα, γενικά να προσπαθείτε να ψυχολογείτε λίγο τους αντιπάλους σας.
Επόμενο σχόλιο από τον Τζιμάκη. Απλά. Δήμο, μπράβο για τους 10.000. Σε παρακολουθώ από τους 21. Συνέχισε την καλή δουλειά. Θέλω να σε ρωτήσω πώς καταφέρνεις και τα πας τόσο καλά σε όλα τα FIFA. By the way, τα packs σου γάμισαν πέρσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου, και πραγματικά σε ευχαριστώ να με παρακολουθείς από τόσο παλιά. Τώρα, περίεργη ερώτηση, γι' αυτό την έβαλα. Πώς καταφέρνω σε όλα τα FIFA. Καμιά φορά δεν σας λέω ψέματα, το αναρωτιέμαι κι εγώ. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι κάθε φορά που έρχεται ένα καινούριο FIFA, θα είμαι το ίδιο καλός, θα μπορώ να παίξω όπως έπαιζε στο προηγούμενο FIFA, ή θα είμαι σκάτα σε αυτό το FIFA και θα παρατήσω το FIFA, ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Σκέφτομαι, περνάνε τέτοιες σκέψεις από το μυαλό μου. Και εγώ έχω αναρωτηθεί πολλές φορές τι γίνεται και καταφέρνω και είμαι σε ένα καλό επίπεδο σαν παίκτη στο FIFA. Αλλά πιστεύω ότι είναι ότι το παιχνίδι αλλάζει σιγά σιγά. Δηλαδή δεν είναι ένα εντελώς καινούργιο παιχνίδι. Όπως έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, πράγματα που ίσχυαν στο 17 ισχύουν και στο 18, απλά υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Όσο πιο γρήγορα προσαρμόζεσαι σε αυτές, τόσο πιο γρήγορα φτάνεις στο επίπεδο που ήσουν στο προηγούμενο ή και γίνεσαι καλύτερος. Πιστεύω ότι παίζω με μια λογική όπως βλέπω το ποδόσφαιρο. Εγώ προσωπικά μου αρέσει το ποδόσφαιρο και μου αρέσει να το βλέπω. Αγαπάω το ποδόσφαιρο, γι' αυτό παίζω και FIFA, γι' αυτό έχω ξεκινήσει να παίζω και FIFA. Οπότε με αυτή τη λογική, έτσι όπως βλέπω το ποδόσφαιρο, μ' αρέσει να παίζω. Προσπαθώ έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ το ποδόσφαιρο να το μεταφέρω αυτό στο παιχνίδι μου στο FIFA και αυτό δείχνει να βγαίνει. Τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω γιατί βγαίνει. Προσπαθώ να προσαρμόζομαι όπως είπα στα καινούργια δεδομένα κάθε παιχνίδιου και να προσπαθώ να καταλάβω ποιες είναι οι OP μηχανικές κινήσεις των παικτών και του παιχνιδιού γενικά. Προσπαθώ να καταλάβω τι δουλεύει και τι όχι. Αυτό είναι νομίζω τα βασικά και ίσως γι' αυτό το καταφέρω να βρίσκομαι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο πιστεύω. Στα FIFA. Τώρα, για πόσο ακόμα θα συνεχίσω να το κάνω αυτό, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά που με κρατάνε σε ένα επίπεδο, όπως είπα. Επόμενο σχόλιο είναι από τον Παπατζόν VS Παπατζίν. Γαμάτο όνομα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δήμο, πιστεύεις, μου λέει πως το φετινό FIFA οι strikers περιοχής, όπως ο Kane, σε παρένθεση, είναι καλύτερα από άλλες χρονιές. Πιστεύω ναι, αξίζουν αρκετά, γιατί ακόμα το shielding δουλεύει, όπως έχουμε πει. Οι κεφαλιές είναι λίγο καλές, αλλά τελικά για μένα δεν είναι τόσο ούπι όσο περιμέναμε. Εντάξει, σε καλό επίπεδο. Ίσως κάποιες φορές σε κάποια μάτια να φας κάποιες κεφαλιές που άλλες χρονιές δεν θα τις έτρωγες. Αλλά δεν νομίζω ότι μου έχει κάτσει τόσο πολύ στο μάτι στο Weekend League, ας πούμε. Οι κεφαλιές που λέγαμε, όχι, τι θα πάθουμε με τις έντρες και τις κεφαλιές. Επίσης, οι striker περιοχής, επειδή συνήθως είναι κανονικοί striker και έχουν πολύ καλό finishing, βολεύουν πάρα πολύ γιατί. Όταν έχεις μια ευκαιρία θα την τελειώσουν και δεν χρειάζεται να κάνεις πολλές ευκαιρίες για να βάλεις γκολ. Οπότε το καλό finishing μετράει πάρα πολύ και οι striker περιοχή συνήθως έχουν παραπάνω finishing από παίκτες όπως ο Martial, ας πούμε, αν χρησιμοποιείς. Εντάξει, ο Gabriel Jesus νομίζω έχει καλό finishing και αυτά. Πάντως ο Μπελότη, ας πούμε, που είναι striker περιοχή, έχει πάρα πολύ καλό finishing. Έχει νομίζω 85 finishing και με το Hunter πάει και παραπάνω. Οπότε ναι, νομίζω ότι συμφέρουν. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι ένα παίκτη με 69-70 pace μπορεί να είναι καλό. Αλλά ένας παίκτης με 78, με πολύ καλό strength, με πολύ καλό finishing, νομίζω ότι δουλεύει. Και πάντα αυτό πάει ανάλογα και με το στυλ παιχνιδιού σου, έτσι. Πάντα αυτό να το εκλαμβάνετε όταν παίρνετε ένα παίκτη, αν ταιριάζει στο στυλ που παίζετε. Επόμενο σχόλιο είναι τον Skills Hub και μου λέει FIFA Noid X, άμα μπορέσεις να πάρεις την μπάλα, ποιον παίκτη θα την καθιστούσες, συνέχισε την καλή δουλειά και πάμε για 15.000. Πολύ δύσκολη ερώτηση, πάρα πολύ. Δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα αντικαθιστούσε αυτή τη στιγμή στην Ιταλική μου από την τριάδα που έχω μπροστά. Mertens, Belotti και Insigne. Μάλλον τον Insigne και θα το γύριζε σε 4-1-2-1-2. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά ότι θα βγάζα έτσι τον Insigne, γιατί ο Insigne από τους καλύτερους μου παίκτες με κουβάλισε πραγματικά στο Elite 1 την πρώτη εβδομάδα και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τον αποχωριστώ. Σίγουρα την μπάλα θα τον ήθελα πάρα πολύ στην ομάδα μου και ξέρω ότι ήταν φοβερός παίκτης, αλλά πραγματικά θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Ίσως έβγαζε και τον Μπελότη, αλλά και ακόμα και ο Μπελότη είναι φανταστικός για μένα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποιον θα άλλαζε πραγματικά. Ίσως και τον Μπελότη. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Μέχρι τότε, όταν θα έχουμε τα κόνσε να το κάνουμε αυτό και την ευκαιρία για να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα upgrade εκτός από τον την μπάλα, θα δούμε. Αν μπορούμε να πάρουμε την μπάλα, θα το δούμε μέχρι τότε. Επόμενο σχόλιο είναι από τον Γιάννης Αγγελακάκης. Το πέτυχα. Πήγα να το κάνω λάθος, αλλά το πέτυχα. Γιάννης Αγγελακάκης και μου λέει: Φίλε Δήμο, θα πάρω το FIFA 18 τα Χριστούγεννα. Πιστεύεις ότι θα μείνω πίσω σε squad και coins? Και αν ναι, πώς θα φτάσω σε σημείο να μπορώ να αντιμετωπίσω παίκτες που το έχουν από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του παιχνιδιού, χωρίς να ξοδέψω επιπλέον λεφτά στο παιχνίδι? Σε παρακαλώ, απάντα και sorry, μας ξεκούρασα. Μου έχει ξαναγίνει αυτή η ερώτηση. Θα απαντήσω και πάλι πολύ απλά. Ότι θα ακολουθήσεις τα ίδια βήματα, δεν θα αλλάξεις κάτι, δεν χρειάζεται να βιαστείς σε κάτι. Θα ακολουθήσεις τα απλά βήματα που δείχνουμε στο Road to Glory εδώ πέρα και θα συνεχίσεις έτσι όπως δείχνουμε. Θα χρησιμοποιείς δύο squads, θα παίζεις πολύ offline στην αρχή, θα κάνεις
τα objectives, θα κατεβάσεις, θα ξεκλειδώσεις τα πράγματα του catalog, όλα αυτά θα τα κάνεις και θα σε φέρνουν σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, πώς θα διαχειρίζεις το χρόνο σου, τι SBC θα κάνεις, θα παίζεις squad battles, θα παίζεις weekend league, πρέπει να διαχειριστείς το χρόνο σου και πιστεύω ότι θα φτάσεις σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Εντάξει, σίγουρα κάποιοι θα είναι αρκετά μπροστά από σένα, αλλά πρέπει να το αποδεχθείς αυτό. Πρέπει να ξέρεις ότι όταν θα παίζεις online θα. Συνήθως θα έρχεσαι με πιο δύσκολες ομάδες στην αρχή, όπως εμείς το ξεκινήσαμε πέρυσι το Road to Glory το Φεβρουάριο, όμως ήρθαμε σε πολύ καλά επίπεδα, ακόμα και πριν πετύχουμε το Lacazette που πετύχαμε πέρσι, ήμασταν ήδη σε πολύ καλά επίπεδα, οπότε νομίζω ότι μπορείς να έρθεις σε αυτό το επίπεδο, αρκεί να ακολουθήσεις σωστά τα βήματα, να παίζεις το παιχνίδι σου σωστά, να διαχειρίζεις το χρόνο που έχεις για FIFA σωστά και νομίζω ότι μπορείς να φτάσεις σε πάρα πολύ καλό επίπεδο ακόμα και αν ξεκινήσεις από τα Χριστούγεννα. Επόμενο σχόλιο είναι από τον Άλεξ Παπάς και η ερώτηση που μου κάνει, δεν ξέρω αν είναι ερώτηση. Βασικά το σχόλιο του είναι: Δήμο, ποια είναι η γνώμη σου για τα τόσα πολλά special cards και ότι στα τελευταία FIFA είναι πιο εύκολο το να κάνεις καλή ομάδα. Ενώ ξέρω εγώ στο FIFA 14 ήσουν Division 5 με bronze ομάδα, ποια είναι η γνώμη σου επίσης. Μπράβο για 10.000 και ρο του 15 με 20.000. Δεν ήσουν σίγουρος, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ πρώτον. Και δεύτερον, θεωρώ και τις δύο αλλαγές στο Ultimate Team πολύ καλές. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Πρώτον, οι special cards έχουν φέρει στο παιχνίδι περισσότερες επιλογές. Αν δεν είχε πολλές special cards στο παιχνίδι, θα ήσουν περιορισμένος σε πολύ συγκεκριμένες κάρτες που ήδη υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες κάρτες γιατί το Weekend League θέλεις να έχεις την καλύτερη δυνατή ομάδα και τους παίκτες που δουλεύουν μόνο, οπότε ήδη σε περιορίζει πολύ. Αλλά το ότι προσθέτονται περισσότερες special cards σημαίνει ότι περισσότερες κάρτες με τα στατιστικά που παίρνουν από το boost που παίρνουν από την special κάρτα τους. Σημαίνει ότι αρχίζουν να δουλεύουν περισσότερο. Δηλαδή, ένα παίκτη που ίσως δεν ήταν το χρησιμο στην base κάρτα του, όταν θα πάρει μια special, αρχίζει να γίνεται χρήσιμο. Οπότε αρχίζουμε να το βλέπουμε σε περισσότερες squads μέσα στο παιχνίδι. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει η ποικιλία, υπάρχουν πολλές επιλογές. Για να μην γίνεται βαρετό το παιχνίδι και συνέχεια βλέπει τους ίδιους και τους ίδιους παίκτες, νομίζω ότι οι special cards βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Επίσης, το ότι είναι πιο εύκολο να κάνει καλή ομάδα, πάλι το θεωρώ πολύ καλό. Γιατί. Το squad battles που μπήκε φέτος και πέρυσι το Foot Champions και τα SBC, αν τα χρησιμοποιήσει σωστά, ένας καλός παίκτης που μπορεί να παίξει καλά στο Weekend League ή ένας καλός, πώς να το πούμε, trader ή που ξέρει καλά το market και μπορεί να προβλέψει τα SBC ή και να κάνει καλή διαχείριση του club του, μπορεί να κάνει εύκολα coins, όχι εύκολα, μπορεί να κάνει αρκετά coins προσπαθώντας αυτά τα πράγματα, παίζοντας καλά το παιχνίδι, κάνοντας σωστά τα SBC και να πάρει coins ώστε να φτιάξει καλή ομάδα. Δηλαδή δεν του τα χαρίζει τα coins και δεν χαρίζονται οι καλές ομάδες. Απλά υπάρχουν περισσότεροι και τρόποι που είναι πιο εύκολο να κάνεις coins. Όπως είναι το Weekend League. Αν είσαι λίγο τυχαίρος, κάνεις πολύ εύκολα coins. Αλλά δεν νομίζω ότι απαραίτητα αυτό είναι κακό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό γιατί υπάρχει επιβράβευση μέσα στο παιχνίδι. Αυτός που βγαίνει top 100 παίρνει πολλά πακέτα, πολλά coins. Αυτός που βγαίνει elite το ίδιο. Και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το ότι υπήρχε μόνο το Division 1 κάποτε, ούτε καν το draft. Και το μόνο που γινόταν έπαιζε Division 1 που ήταν πολύ δύσκολη στα FIFA που δεν υπήρχαν draft, δεν υπήρχε το Weekend League και όλα αυτά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είσαι στη Division 1. Πραγματικά υπήρχαν σεζόν που περνάγανε 10 μάτς ας πούμε και πάλευες για να μείνεις Division 1 ή έπεφτες κιόλας. Και το μόνο που κατάφερνες, το καλύτερο που μπορείς να καταφέρεις ήταν να πάρεις τη Division 1 που ήταν πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις τη Division 1. Ήταν το κατόρθωμα τότε, πραγματικά το κατόρθωμα να πάρεις τη Division 1. Και έπαιρνες μόνο 15.000 coins. Το οποίο τι είναι ουσιαστικά 1.500 coins σχεδόν ένα αγώνα. Περίπου. Στο περίπου. Δηλαδή είναι τραγικό. Είναι πραγματικά τραγικό. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό upgrade αυτό που έχουν κάνει και με το Weekend League και με το Squad Battles και με τα SBC. Είναι πάρα πολύ καλό ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να βγάζεις coins και να κάνεις καλύτερες ομάδες για να μην γίνεται βαρετό το παιχνίδι. Το να υπάρχουν μόνο 10.000 άτομα και να παίζουν 5 εκατομμύρια και μόνο τα 10.000 άτομα να έχουν καλές ομάδες και όλοι οι άλλοι να έχουν μέτριες προς κακές ομάδες, δεν νομίζω ότι είναι φυσιολογικό. Σκοπός του Ultimate Team είναι να μπορείς να φτιάξεις την Ultimate Team σου κάποια στιγμή χρησιμοποιώντας σωστά το παιχνίδι. Οπότε νομίζω είναι πάρα πολύ καλές προσθήκες. Νομίζω κούρασα με αυτή την ερώτηση, αλλά έπρεπε να το εξηγήσω γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ καλά αυτό που έχει κάνει η EA για να λέμε και τα καλά της EA. Οπότε, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Όπως είδατε, τερματίσαμε. Με 29 νίκες. Τα δύο τελευταία δεν τα έπαιξα. Θεωρώ ότι με το Elite 1 που βγήκαμε την πρώτη εβδομάδα μπορούμε
Θα πάμε Elite Monthly, δεν ξέρω τι Elite, αλλά μπορούμε τουλάχιστον Elite 3 Monthly. Αν συνεχίσουμε έτσι καλά, νομίζω με 2 Gold 1 πάμε, αν δεν κάνω λάθος, Elite Monthly. Ναι, με 50 νίκες είμαστε Elite 1. Άμα πάμε με 2 φορές Gold 1 στα 2 επόμενα Weekend League, είμαστε Elite 1 Monthly. Οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά. Μου είχε σπάσει και λίγο τα νεύρα αυτό που γινόταν με τη σύνδεση, οπότε δεν ήθελα να παίξω τα δύο τελευταία παιχνίδια. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό σημείο για να πάμε Elite Monthly. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον πρώτο μήνα, ειδικά όταν μιλάμε για ένα Road to Glory. Θα είναι πολύ μεγάλο boost να πάρουμε αυτούς τους 15 κόκκινους παίκτες. 15 δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω. Νομίζω ότι είναι 15 ή 20. Μπορεί να είναι και 20. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά για αυτό το επεισόδιο. Το 10ο επεισόδιο Road to Glory θα είναι στο τέλος. Σχολιάστε ό,τι θέλετε από κάτω, όπως πάντα, ερωτήσεις κτλ. Subscribe αν δεν είστε εγγεγραμμένοι. Like αν σας άρεσε το βίντεο. Τα πάνω από αυτή τη φορά σας μπέρδεψα. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, γεια χαρά.